Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, γιατί έχουμε εξελίξεις στην συγκεκριμένη υπόθεση. Εξελίξεις σε ό,τι αφορά στις αποκαλύψεις, γιατί όλα αυτά που μαθαίνουμε έχουν καταγγελθεί στον εισαγγελέα πλέον, έχουν βαρύνει το φάκελο του Δημήτρη Λιγνάδη και τώρα πια με μεγαλύτερη άνεση τα θύματα μπορούν να μιλούν για τις εμπειρίες τους, γιατί κατάλαβαν, και δεν μιλάω μόνο για αυτό, για αυτό που θα συζητήσουμε σε λίγο, γιατί πια κατάλαβαν ότι δεν είναι μοναδικά. Είχαν κλείσει τόσο καιρό τα στόματα, όλα τα θύματα του Λιγνάδη, για τον εξής λόγο. Νόμιζαν ότι είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και ντρεπόντουσαν, φοβόντουσαν την κατακραυγή, φοβόντουσαν την εκδίκηση του σκηνοθέτη. Δεν περίμεναν ότι εκείνος δρούσε με ένα πλάνο συγκεκριμένο και δεν αφορούσε μόνο σε έναν, αλλά σε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Έτσι λοιπόν, όσο μαζεύονται οι καταγγελίες, τόσο ανοίγουν περισσότερα στόματα. Ρούλα μου, μας συγκλώνησε το πρώτο θύμα που κατέθεσε κατά του Λιγνάδη. 25 χρονών σήμερα, 15 είναι αυτά που θα ακούσουμε να περιγράφει ο νεαρός. Λέει λοιπόν πώς γνωρίστηκε. Βιάστηκε να πούμε σε ηλικία 15 ετών. Τώρα είναι 25 ετών. Τώρα που έκανε την καταγγελία είναι 25 ετών. Μιλάει και περιγράφει ακριβώς από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας του με τον Δημήτρη Λιγνάδη μέχρι το σημείο που έφτασε, όπως λέει, να τον πάει στο σπίτι του, να τον ναρκώσει και να τον βιάσει. Να ακούσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που λέει. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την θα αρχή. Θα τον ακούσουμε. Ακούσουμε. Να τον ακούσουμε στο βίντεο που τα λέει όλα. Ωραία λοιπόν. Να τον ακούσουμε στο βίντεο και μετά σχολιάζουμε. Πάρα πολύ που μπορώ να χαρίσω το κεφάλι σου. Εδώ γέλαγα και ένιωθα πολύ, πολύ ωραία από αυτό που μου έλεγε, γιατί ήταν ένα θεός, αγαπητέ. Ο άνθρωπος ήξερε τι έκανε. Δεν ήταν απλά ένα πράγμα το οποίο το έκανε μια φορά ή δύο φορές. Ήταν κάτι το οποίο το εξάσκησε, το έμαθε, το έκανε πολύ και εγώ τον είχα ξεχάσει γιατί δεν ήθελα να τον θυμάμαι. Ήταν άσχημο αυτό που έγινε και δεν θα επιτρέψω να το πάθει άλλο παιδί αυτό. Δεν άντεξα όταν είδα ότι είχαν και άλλα θύματα και επιβαλόταν η φωνή μου στην υπόθεση. Και όταν μιλήσαμε, είδα έναν καλό άνθρωπο και σαν ρόλο του πατέρα που είχε, μου μίλαγε πράγματα της αρχαίας Ελλάδας και μίλαγε τέτοια πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Και είδα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει γνώση, ξέρει πράγματα. Γιατί να μην μιλήσω σε ένα καλό θέμα, δεν μπορεί να με κάνει και με ένα κάτι καλύτερο. Όχι, εγώ τον απειλήσα. Εγώ τον απειλήσα γιατί ένιωσα και αυτό δεν ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Ένιωσα ότι δεν το έχω ανάγκη εγώ αυτό στη ζωή μου, καταλάβεις. Ένιωσα ότι αυτό ήταν κάτι απαράδεκτο, κάτι το οποίο δεν είναι στον κόσμο. Ήταν, τι να σου πω, ήταν βία. Μου είπε ότι είχε τα εκείνα του Λάρυγγα και μου μίλαγε ότι λες και πάει να πεθάνει. Ότι δεν μπορεί να βρει άλλο και κατάλαβε να απειλήσει κάποια άτομα. Αλλά τι να σου πω, κανένα δεν μπορέσει να με απειλήσει και δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να με απειλήσει. Το πιο σημαντικό είναι και οι δάσκαλοι στα σχολεία. Πρέπει οι δάσκαλοι να μάθουν στα παιδιά πράγματα εάν δεν τα μαθαίνουν στο σπίτι. Βεβαίως προσεγγίζουν τους όλους τους ανθρώπους με τον τρόπο, γιατί δεν ήταν απλά ένα πράγμα το οποίο το έκανε μια φορά ή δύο φορές. Ήταν το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί. Ήταν το τελευταίο πράγμα που θα έμπαινε στο μυαλό κάποιου ανθρώπου, μικρού παιδιού που μεγαλευόταν. Κάτι έβρισκε πάνω σε κάποιο άτομο. Δεν έκανα πέρα με τον πατέρα μου ποτέ, ούτε με τη μητέρα μου. Ήταν μια σχέση πολύ, πολύ αυστηρή. Δεν έβγαινα από το σπίτι. Γενικώς, δηλαδή, όποια φορά που βγήκα στον δρόμο και μίλησα σε παιδιά, ήταν τότε στα 14. Στα 15, πρώτη φορά που βγήκα. Ο καταγγέλλοντας για τον Δημήτρη Λιγνάδη και τη γνωριμία τους και την κακοποίησή του.